ισορροπήσει το παιχνίδι. Δόξα είναι πιο επιθετική. Έχει μεταφέρει το σκηνικό στην εστία του Κοτσόνη στα τελευταία λεπτά. Εκτελείται το φάουλ. Κοτσόλης χάνει προς τιμή, συνέχεια όμως θα μαζέψει την μπάλα. Μαρκάσα. Ρωμά. Μαρκάσα πάλι. Ρωμά. Κάνει άμυνα η Ομονία στα τελευταία λεπτά. Σαβέδρα πίσω. Μια μεγάλη παλιά τώρα από τον Ριπέιρο. Δεν μπόρεσε ο Ντάβιτσον. Παίχτης της δόξας εντωμεταξύ είναι κάτω. Η Ομονία κερδίζει το πλάγιο. Και πάει και ο Χρυσοστόμου προς τον Ενρίκε. Ο οποίος δείχνει να έχει πρόβλημα. Κοιτάει προς τον βοηθό. Πέδρο Ντουάρτε, κάτω Ρωμά, νέο φάουλ. Είναι δύο-τρεις ποδοσφαιριστές της δόξας που αντιμετωπίζονται μόνο με φάουλ και αυτό θα το πληρώσει κάποιος με κίτρινο, όχι καμία παρατήρηση έγινε. Στο 66. Στελείο Σαβέδρα, κεφαλιά έξω από τον Μαλά, πάλι απειλείται η εστία της Ομόνιας. Κοτσόλης φωνάζει στους συμπαίχτες του, ενώ ο Μαλά τρέχει να πάρει πίσω την θέση στην άμυνα. Δύο, τρία, πέντε γκολ, γεμάτο παιχνίδι με πολλές φάσεις. Ανατροπή αποτελέσματος, καθώς η Δόξα είχε προηγηθεί 2-0 στο ημίωρο. Πάτσα Τσόγλου στον Ντάβιτσον. Μακρύδης εδώ στον Σλόγκαρ. Χαραλάμπους περιμένει ο Μακρύδης. Γίνεται η πάσα μέσα στην περιοχή. Στο γύρισμα πάνω στον Μαλά είναι κόρνερ. Από την προσπάθεια του Κωνσταντίνου Μακρύδη, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Ομόνιας, το οποίο έχει υπογράψει 4 χρόνια συμβόλαιο με το Τριφύλλι. Αγωνιζόταν στην Metal Donetsk τον τελευταίο χρόνο. Στα Θεσσαλονεύτης εκτελεί το κόρνερ, κεφαλιά γκολ από τον Αλαμπή. 4-2 στο 68. Ο Αλαμπή πάει και αυτός στον κόσμο για να πανηγυρίσει. Η Ομόνια έχει γυρίσει για τα καλά πλέον το παιχνίδι και χαϊδεύει τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Αλαμπή που ξεκίνησε την καριέρα του στην Κύπρο, αγωνιζόμενος βεβαίως με τα χρώματα της Δόξας Κατοκοπιάς, έχει κάνει το 4-2 και έχει φέρει την ηρεμία πλέον για τα καλά στον Πάγκο αλλά και στους φίλους του Τριφυλλιού. Και ακριβώς τα αντίθετα συναισθήματα στον Πάγκο της Δόξας. Αλαμπή 2-4. Στο κόρνερ του Αλονεύτη ανέβηκε πιο ψηλά από όλους και με δυνατή κεφαλιά δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Πάιβα. 2-4 πρώτο γκολ για τον Αλαμπή στο φετινό πρωτάθλημα. Ρίκο Ιωάννου, η Ομόνια πλέον έχει φτιάξει, όχι, για να δούμε τη φάση και έρχομαι κοντά σου. Ενρίκε μπαίνει στην περιοχή, έρχεται και διώχνει όπως σε κόρνερ ο Αλονεύτης. Το 2-4 έτσι ξεπερνά τις προσδοκίες και το πιο αισιόδοξο του.
Σίγουρα, της Ομόνιας. Σίγουρα, Θωμά, νομίζω ότι είναι άξιο αναφοράς η είσοδος του Κωνσταντίνου Μακρύδη. Αυτός έφερε τα κάτω πάνω και βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα του για αυτή την ανατροπή. Τα πολύ κάτω πάνω, γιατί ήταν και δύο μήνες. Τα πολύ κάτω, όπως το είπες. Μαρκάσα εκτελεί το κόρνερ, διώχνει ο Κοτσόλης. Θα δούμε τη φάση εδώ με το σιούτ από τον Ενρίκε. Πέφτει, χάνει ο Κομπόγιο. Βγάζει 4-5-6 ποδοσφαιριστές η Ομόνια στην επίθεση. Η πάσα από τον Ζουράφσκι. Ηλίας Χαραλάμπους, Μακρύδης. Δεν μπορεί ο Κωνσταντίνου. Διώχνει άμυνα της Δόξας. Παίχτης της Ομόνιας, νομιαξή είναι κάτω, νομίζω, Αλωνεύτης. Από την προηγούμενη προσπάθεια, όταν θέλησαν γρήγορα να πάνε σε αντεπίθεση οι φιλοξενούμενοι, ο Αλωνεύτης εξακολουθεί να είναι κάτω, δεν τον είδε ο Χρυσοστόμου. Δεν τον είδαν ούτε οι παίχτες του για να διώξουν την μπάλα. Κανείς δεν τον βλέπει τελικά. Δεν σταματούν ούτε οι ποδοσφαιριστές της Δόξας, όπως δεν σταμάτησαν ούτε οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας πριν. Εδώ θα σταματήσει το παιχνίδι ο Χρυσοστόμου, γιατί έγινε φάουλ από τον Αλαπή. Και πρέπει να κοιτάξει κανείς και στον Αλωνεύτη, ο οποίος υποφέρει εδώ και μερικά λεπτά. Ο Σλόγκαρ τα λέει με τον Μαλά. Εδώ ο Αλωνεύτης, έγινε μια σύγκρουση με παίχτη της Δόξας, ο οποίος τουλάχιστον η εκτίμηση που γίνεται εδώ το φάουλ από τον Αλαπή. Από το πλάνο το πρώτο έπεσε παίχτης Δόξας πάνω στον Αλωνεύτη, ενώ έτρεχε και έβλεπε δεξιά που είναι η μπάλα. Η νίκη της ΑΕΛ στο Δασάκη παίρνει διαστάσεις τριάμβου. Εθνικός ΑΕΛ 1-4 και εδώ 2-4. Το Τσίριο Στάδιο παραμένει το 1-1. ΑΠΕΠ Νέα Σαλαμίνα. Σαβέδρα είναι στο φάουλ, ενώ ο Αλωνεύτης είναι εκτός γηπέδου. Θα μας ενημερώσει ο Ρίκος ο Ιωάννου αν έχει κάτι το σοβαρό ή εν πάση περιπτώσει τι ακριβώς συμβαίνει. Σαβέδρα χαμηλά. Διώχνουν οι παίκτες της Ομόνιας. Μαγκουάρτε. Διώχνει ο Καρυπίδης.